σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί για τα κενά, χρειάζεται να σημειώσουμε τα εξής. Ότι τα κενά τα οποία αναφέρθηκαν είναι κενά για να λειτουργούν τα σχολεία στο όριο, πραγματικά, στο όριο. Είναι τα ελάχιστα κενά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι μαθητές. Για παράδειγμα, είναι κενά τα οποία δεν υπολογίζεται ένας εκπαιδευτικός αποκλειστικά για να απασχολείται στο λεωήμερο, όπως ήταν. Είναι κενά στα οποία δεν υπολογίζονται οι διατάξεις των νόμων που αφήνουν τους διευθυντές να τοποθετούν δασκάλους ΠΕ70 και να κάνουν μαθήματα άσχετα με την ειδικότητά τους. Γυρνώντας, για παράδειγμα, δεκαετίες πίσω, που είχαμε έναν δάσκαλο πολυεργαλείο που έκανε τη γυμναστική, τη μουσική, τα εικαστικά. Κάτι το οποίο δεν συνάδει με τις ανάγκες, τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Άρα καταλαβαίνετε ότι αντικειμενικά, από τη στιγμή που έχουμε ως προμετωπίδα τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, τα κενά αυτά είναι πολλαπλάσια. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας για φέτος είναι ότι μια τέτοια άτεγκτη κοινική πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας έχει ένα πολύ βασικό πυλώνα, τον οποίο τον είδαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, την καταστολή. Και θέλουμε να το παρουσιάσουμε και σήμερα από τη συνέντευξη τύπου, γιατί δεν είναι δυνατόν στην κινητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας, τη στιγμή που ζητούσαμε συνάντηση με τον Υπουργό, να μας υποδέχεται όχι ο ίδιος αυτοπροσώπος όπως θα έπρεπε, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αλλά μας υποδέχτηκαν με χημικά. Δεν είναι δυνατόν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν να παραδώσουν αιτήσεις συλλογικές για τη μονιμοποίησή τους, μετά μάλιστα και την θετική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στη Δυτική Αθήνα, εκπαιδευτικός να συλλαμβάνεται από την αστυνομία, την οποία αστυνομία την είχε καλέσει η Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Λες και φοβόταν ποιους τους εκπαιδευτικούς, που θέλανε απλά να επιδώσουν μία συλλογική αίτηση για να μονιμοποιηθούν, για να υλοποιήσει δηλαδή η διοίκηση μία απόφαση ως οφείλει. Και από την άλλη, να έχουμε τρόπο άσκησης της διοίκησης με έναν αυταρχικό τρόπο, να μην συμμορφώνεται με αποφάσεις δικαστηρίων. Μιλάμε για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν, τους εκπαιδευτικούς του 2020 και του 2021. Μιλάμε για τις συγχωνεύσεις, οι οποίες σε πάρα πολλές των περιπτώσεων έχουν γίνει με παράνομο τρόπο, μην τηρώντας ακόμα και τα όρια ασφαλείας των 2 τετραγωνικών μέτρων για κάθε μαθητή. Και θεωρούμε ότι αυτός ο τρόπος άσκησης της διοίκησης θα πάρει απάντηση και το επόμενο διάστημα, ήδη παίρνει, θα πάρει απάντηση ακόμα μεγαλύτερο το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ ελπιδοφόρες οι κινητοποιήσεις που γίνονται αυτό το διάστημα από γονείς και εκπαιδευτικούς, ακριβώς γιατί αποκαλύπτουν την πραγματική εικόνα της εκπαίδευσης και μάλιστα άμεσα τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς, που χρειάζεται να δυναμώσει αυτή η πίεση για να λυθούν τα μεγάλα οξυμένα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η πολιτική της κυβέρνησης και διαχρονικά αυτή η πολιτική που θεωρεί την εκπαίδευση ως κόστος και όχι ως δικαίωμα για όλα τα παιδιά.